Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 47η ημερίδα της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ροής νέων επιστημονικών δεδομένων και κατά αναλογία των ταχαίως μεταβαλλομένων θεραπευτικών τακτικών, η σύγχρονη ιατρική πρακτική απαιτεί συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση της βιβλιογραφίας από τον κλινικό γιατρό. Σήμερα θα ακούσουμε τις πιο σημαντικές εξελίξεις που δημοσιεύτηκαν κατά το τελευταίο έτος σχετικά με την θεραπευτική νοσημάτων της ιστορικής παθολογίας από 10 ειδικότητες. Οι ομιλητές, όλοι μέλη και συνεργάτες θεραπευτικής κλινικής και του παθολογικού τομέα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, είναι ιδιαίτερα έμπειροι στην αντιμετώπιση των νοσημάτων που περιγράφουν και με σημαντικό ερευνητικό έργο διεθνούς εμβέλειας. Εργαζόμενοι στο πλαίσιο του παθολογικού τομέα, το μέγεθος του οποίου και το πνεύμα συνεργασίας επιτρέπει την συνύπαρξη τμήματων πολλών ειδικοτήτων, έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν την ιατρική, συντονίζοντας ολιστικά την αντιμετώπιση του αρρώστου και να παρακολουθούν την εξέλιξη της θεραπευτικής των νοσημάτων της παθολογίας. Συνεπώς, η ημερίδα αυτή αποτελεί ωφέλιμη και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης των εξελίξεων της εσωτερικής παθολογίας τόσο και για τον γενικό όσο και για τον ειδικό παθολόγο. Μετέχουν παλαιά και νέα στελέχη της κλινικής και μας δίδεται η ευκαιρία να συναντηθούμε με παλιούς και νέους φίλους και συνεργάτες. Η ημερίδα πραγματοποιείται όπως πάντα το Σάββατο του Λαζάρου, αλλά φέτος διαδικτυακά εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η οποία λόγω της φοδρότητάς της έχει ανατρέψει διεθνώς τον τρόπο επικοινωνίας. Μέσα στο 2020, σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα εστίασε στην έρευνα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρωτόγνωρα μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σχετικά με την νόσο COVID-19. Μόνο μέσα στο 2020 δημοσιεύθηκαν πάνω από 88.000 άρθρα στο PubMed. Παρόλο που η ποιότητα αυτών των δημοσιευμάτων ποικίλει, υπάρχουν σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο που θα βοηθήσουν την εξέλιξη της γνώσης όχι μόνο για την νόσο COVID, αλλά και της ιατρικής επιστήμης γενικότερα. Ήδη η ανάπτυξη και η ευρεία εφαρμογή της νέας τεχνολογίας mRNA εμβολίων κατά του SARS-CoV-2 αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ενεργητικής ανοσοποίησης με ευρύτατες εφαρμογές στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και νεοπλασματικών ή κληρονομικών παθήσεων. Η θεραπευτική κλινική, ακολουθώντας τις επιστημονικές ανάγκες της εποχής, πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στη φετινή ημερίδα των θεραπευτικών εξελίξεων έχουμε προγραμματίσει το απόγευμα ειδικό συμπόσιο στο οποίο διακεκριμένοι επιστήμονες από την κλινική αλλά και συνεργάτες όπως και συνάδελφοι όπως ο κύριος Τσιόδρας, ο κύριος Φιλίππου από τον ΕΟΦ και άλλοι θα αναφερθούν στην νόσο COVID-19. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της ημερίδας. Τέλος, θέλω να ενημερώσω και τους φίλους της κλινικής ότι η θεραπευτική κλινική και ο παθολογικός τομέας του νοσοκομείου μας ανανεώθηκαν σημαντικά από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Αυτό ίσως να ήταν μία παράπλευρη ωφέλεια της πανδημίας με την επιτάχυνση διαδικασιών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ιατρών, νοσηλευτών και τεχνολογικού προσωπικού. Έχουμε ένα νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών το οποίο δουλεύει άψογα με υπεύθυνο τον Χρήστο Λαμπρόπουλο και οργανικό προσωπικό που αποτελείται από την κυρία Τρίκα, τον κύριο Βασιλείου, τον κύριο Βασματζή, τον κύριο Άνινο, τον κύριο Τσιτσιμπή. Στη θεραπευτική κλινική και στον παθολογικό τομέα έχουμε τη χαρά και την τύχη να συνεργαζόμαστε με νέους συναδέλφους, τον κύριο Πριασούλη, την κυρία Πάσχου, τον κύριο Τσαγανό, την κυρία Ρέτζιου, τον κύριο Ελευθεράκη, τον κύριο Λιόντο, τον κύριο Ρεπάσο, τον κύριο Καστελάνο, τον κύριο Αργύρη και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιους επιπλέον συναδέλφους. Επομένως, το
Το μέλλον της θεραπευτικής κλινικής είναι πολύ ευίωνο, στηριζόμενο στην μακροχρόνια παράδοση της κλινικής, στο πνεύμα συνεργασίας και συνέχειας που έχει κατοχυρώσει τη θεραπευτική κλινική και τον παθολογικό τομέα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα ως το σημαντικότερο κέντρο της ιατρικής σχολής που αφορά στην παραγωγή ερευνητικού έργου. Το 2020 ολοκληρώσαμε τα 85 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχούς λειτουργίας της θεραπευτικής κλινικής και στις 20 Μαΐου προγραμματίζουμε μία μικρή διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωματική στα 85 αυτά χρόνια, για την οποία σύντομα θα λάβετε ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και με ιδιαίτερη χαρά αναμένουμε τις θεραπευτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.